Μια νέα σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 18 Αυγούστου, στις σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επιβεβαίωσε στο Κογκρέσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου το Αμερικανικό Υπουργείο να εγκρίνει εξαγωγές, επανεξαγωγές και μεταφορές οπλικών συστημάτων στην νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, βάσει πληροφοριών της ανακοίνωσης, κατόπιν της ενημέρωσης του Κογκρέσου από τον Άντονι Μπλίνκεν, αποφασίστηκε για το οικονομικό έτος 2024 η συνέχιση της άρσης των περιορισμών αμυντικών εξαγωγών που είχαν επιβληθεί στην Κύπρο. Ωστόσο, ο νόμος για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ο Εθνικός Νόμος Αξιοδότησης Άμυνας, προβλέπουν ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές, επανεξαγωγές και μεταφορές οπλικών συστημάτων από τη ΣΥΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσουν να ισχύουν, εκτός εάν ο Κύπριος Πρόεδρος διαβεβαιώσει στις επιτροπές του Κογκρέσου ότι η Κύπρος πληρεί τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, η Κυπριακή Κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και για την εποπτεία οικονομικών ρυθμίσεων. Δεύτερον, η Κύπρος πρέπει να απαγορεύει την είσοδο στα λιμάνια της σε πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού για ανεφοδιασμό καυσίμων και για την παροχή λοιπόν υπηρεσιών, κάτι το οποίο η Κύπρος ήδη εφαρμόζει. Την απόφαση συνέχισης άρσης του εμπάργου όπλων στην Κύπρο χαιρέτησε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να προχωρήσει την επέκταση της άρσης του εμπάργου όπλων έναντι της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την επανεπιβεβαίωση της εν λόγω απόφασης και την επέκτασή της για το οικονομικό έτος 2024, η οποία βασίζεται στην νομοθεσία Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act που θέσπισε το Αμερικανικό Κογκρέσο το 2019. Η απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας. Στόχος μας παραμένει η ευβάθυνση αυτής της στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας που διεξάγεται στη βάση του διεθνούς δικαίου και της ανάγκης για την οικοδόμηση συνθήκων ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καταλήγει η ανακοίνωση. Οι παραπάνω εξελίξεις θα επιτρέψουν μελλοντικά στην Κύπρο να προχωρήσει στην απόκτηση οπλικών συστημάτων αμερικανικής κατασκευής ή άλλων όπλων που χρησιμοποιούν αμερικανικά εξαρτήματα. Επομένως, γίνεται δυνατή η έναρξη αντικατάστασης ρωσικών συστημάτων από το πλωστόσιο της Εθνικής Φρουράς, μια πρωτοβουλία που αναμένεται να υλοποιηθεί στα επόμενα 5 χρόνια βάσει δηλώσεων του Κύπριου ΙΠΑΜ Μιχάλη Γεωργάλα. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.